Είναι αλήθεια ότι κάθε μεγάλο Σάββατο, αιώνες τώρα, βγαίνει το Άγιο Φως. Υπάρχουν προς τούτο αποδείξεις. Θα σας απαντήσω ότι υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες, όχι μόνο Ορθοδόξων, αλλά και Λατίνων, καρδιναλίων. Υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες μουσουλμάνων, υπάρχουν ξένων ηγετών, οι οποίοι ήταν παρόντες. Υπάρχει ο τάφος μέσα σε ένα κουβούκλιο, το οποίο δεν είναι όπως είναι σήμερα έτσι κατασκευασμένο, και το οποίο μπροστά έχει καγκελόπορτα. Θα το δείτε. Έχει καγκελόπορτα, ώστε όλοι να βλέπουν μέσα τον τάφο του Χριστού. Η καγκελόπορτα αυτή ήταν κλειδωμένη το Μεγάλο Σαββάτο. Και όλοι, και ο Πατριάρχης, και οι ιερείς, και οι επίσκοποι, και ο λαός, καθόντουσαν έξω από το ναό. Έξω, συγγνώμη, από το κουβούκλιο. Δεν κάναν καμία τελετή, ούτε διαβάζαν καμία ευχή. Απλά ήταν προσευχόμενοι, απ' έξω προσευχόμενοι και ο Πατριάρχης, πότε θα βγει το φως από τον τάφο ή θα έρθει από πάνω και θα ανάψει τα καντήλια που υπήρχαν μέσα και την καντήλα πάνω στον Άγιο Τάφο. Και μάλιστα αναφέρεται από πάρα πολλούς ιστορικούς, και είναι πολύ ωραίο αυτό να το ξέρουμε, ότι δεν ήταν απλώς η ανάφλεξη ενός καντήλιου ή περισσότερων, αλλά το Άγιο Φως εμφανιζόταν και εξακολουθεί να εμφανίζεται και μέχρι σήμερα πολλές χρονιές και με άλλους τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν ένα γαλάζιο φως το οποίο πηγάζει μέσα από τη μαρμάρινη πλάκα ακριβώς στην οποία εναποτέθηκε το σώμα του Χριστού. Το οποίο υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες και μέσα στο βιβλίο. Ναι. Και μετά από αυτή την ιστορία παραδίδει το δικαίωμα της τελετής στους Ορθοδόξους, στους Έλληνες, ξανά. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Είμαστε και πάλι εδώ στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Ευχαριστούμε όλους εσάς που με τόση αγάπη μας παρακολουθείτε κάθε φορά που ένα νέο βίντεο ανεβάζουμε, ώστε να σας διαφωτίσουμε και να πληροφορηθείτε θέματα γύρω από την πίστη μας. Σήμερα θα εξετάσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, μια και είμαστε στην περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος. Το θέμα το οποίο θα εξετάσουμε είναι το Άγιο Φως που έρχεται από τα Ιεροσόλυμα. Το Άγιο Φως που βγαίνει στον Πανάγιο Τάφο που ευρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Το Άγιο Φως που το μεταφέρουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μας με αρχηγές, με τιμές αρχηγού κράτους, το Άγιο Φως που διανέμεται στις διάφορες ενορίες και στα μοναστήρια και το λαμβάνουμε μέχρι και το κρατούμε στα σπίτια μας. Με αυτό το Άγιο Φως σήμερα θα ασχοληθούμε, να δούμε, είναι μια απλή τελετή, είναι μια τελετή δηλαδή απλή, διότι μια τελετή κάνουμε του Αγίου Φωτός και της Αναστάσεως. Όπως ξέρετε, έξω από, από τους ιερούς ναούς μας, όπου δίνουμε το δεύτερο λάβετε φως πρώτα μέσα από την εκκλησία, σβήνουμε τα φώτα μέσα στο ναό, κλείνουμε την ωραία πύλη, αφού σκοτεινιάσει ο ναός, ο ιερέας παίρνει τη λαμπάδα του και πηγαίνει στο καντήλι που είναι πάνω αναμένο στην Αγία Τράπεζα. Από αυτό λοιπόν το καντήλι ανάβει και βγαίνει το κερί του ο ιερεύς και βγαίνει έξω στο λαό και λέει «Δεύτε λάβετε φως, εκ του ανεσπέρου φωτός». Και όλοι παίρνουμε το φως αυτό στα χέρια μας. Αυτό το φως όμως τώρα έρχεται από τα Ιεροσόλυμα. Μέχρι τώρα το παίρναμε όντως από το καντήλι που ήταν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Γιατί το παίρναμε πάνω από την Αγία Τράπεζα? Διότι όλος ο ναός, όλο το κτίριο του ναού συμβολίζει το σπήλαιο που τάφηκε ο Χριστός. Η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος του Χριστού.
Δηλαδή κάθε ναός στο χωριό μας της πόλης είναι το σπήλαιο του Χριστού. Κάθε Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος του Χριστού. Και από τον τάφο του Χριστού έβγαινε το Άγιο Φως. Και γι' αυτό επάνω και βγαίνει. Και γι' αυτό επάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν αναμένα τα καντήλια. Συμβολίζουν αυτό το φως των Ιεροσολύμων. Αυτή η τελετή δηλαδή που κάνουμε εμείς στην Ελλάδα και στα άλλα ορθόδοξα κράτη είναι αναπαράσταση ενός πραγματικού γεγονότος που έγινε στα Ιεροσόλυμα και γίνεται στα Ιεροσόλυμα κάθε χρόνο και αυτό το κάνουμε επειδή τότε ήταν τα καράβια, ήταν με τα ζώα, δεν μπορούσε να έρθει άμεσα το Άγιο Φως όπως έρχεται τώρα. Ο ιερέας έπαιρνε από το καντήλι, την ακίμητο καντήλα όπως το ονομάζουμε, πάνω από την Αγία Τράπεζα που είναι ο τάφος του Χριστού όπως σας είπα και το έδινε το φως. Το γεγονός λοιπόν της υπάρξεως του Αγίου Φωτός, της καθόδου που γινόταν του Αγίου Φωτός στον τάφο του Χριστού κάθε χρόνο, αυτό εμείς το κάναμε τελετή στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Έγινε μετά μια τελετή. Προηγείται το θαύμα κάθε χρόνο. Τώρα τελευταία ακούμε όμως ότι λέγουν κάποιοι ότι μα και στα Ιεροσόλυμα είναι μια απλή τελετή, όπως γίνεται δηλαδή και στην Ελλάδα η τελετή. Δεν είναι αλήθεια αυτό, αδελφοί μου. Υπάρχουν προς τούτο αποδείξεις ότι είναι θαύμα, δηλαδή ότι αυτό που γίνεται στα Ιεροσόλυμα είναι όντως κάθοδος του Αγίου Φωτός, όπως έγινε την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού, που έλαμψε ο τόπος, προηγήθηκε το φως, έπεσαν οι στρατιώτες, λέει, από τη λάμψη, γράφει το Ευαγγέλιο, χαμέ, έπεσαν κάτω και μετά βγήκε ο Κύριος από το μνήμα. Είναι αλήθεια ότι κάθε μεγάλο Σάββατο, αιώνες τώρα, βγαίνει το Άγιο Φως? Υπάρχουν προς τούτο αποδείξεις? Θα σας απαντήσω ότι υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες όχι μόνο Ορθοδόξων αλλά και Λατίνων, καρδιναλίων, υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες μουσουλμάνων, υπάρχουν ξένων ηγετών οι οποίοι ήταν παρόντες. Και έτσι πολύ σύντομα θα σας δείξω και θέλω να το δείτε παρακαλώ και μετά να το δείξουμε από κοντά. Πρώτα απ' όλα να δείξουμε το βιβλίο του κυρίου Χάρη Σκαρλακίδη. Του κυρίου Χάρη Σκαρλακίδη να δείξουμε εδώ το βιβλίο. Παρακαλώ. Λοιπόν, το οποίο έχει μέσα 70 ιστορικές μαρτυρίες. Πραγματικά γεγονότα. Και πρέπει να δούμε πώς ήταν το κουβούκλιο τότε. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Θα σας το δείξει η κάμερα και από κοντά την ώρα που πρέπει. Υπάρχει ο τάφος μέσα σε ένα κουβούκλιο το οποίο δεν είναι όπως είναι σήμερα έτσι κατασκευασμένο και το οποίο μπροστά έχει καγκελόπορτα. Θα το δείτε. Έχει καγκελόπορτα ώστε όλοι να βλέπουν μέσα τον τάφο του Χριστού. Η καγκελόπορτα αυτή ήταν κλειδωμένη το Μεγάλο Σαββάτο. Ήταν κλειδωμένη. Και όλοι και ο Πατριάρχης και οι ιερείς και οι επίσκοποι και ο λαός καθόντουσαν έξω από το ναό, από το κουβούκλιο. Δεν κάναν καμία τελετή, ούτε διαβάζαν καμία ευχή. Αυτό μαρτυρείται για πολλούς αιώνες. Απλά ήταν προσευχόμενοι, απ' έξω προσευχόμενοι και ο Πατριάρχης, πότε θα βγει το φως από τον τάφο ή θα έρθει από πάνω και θα ανάψει τα καντήλια που υπήρχαν μέσα και την καντήλα πάνω στον Άγιο Τάφο. Και όταν βλέπαν ότι άναβε, τότε φωνάζαν όλοι μαζί, ξεκλείδωνε ο Πατριάρχης και έμπαινε και έπαιρνε το Άγιο Φως. Όλοι λοιπόν οι ιστορικοί μαρτυρούν ότι δεν ήταν μέσα ο Πατριάρχης όπως μπαίνει τώρα. Δεν ήταν. Όλοι ήταν απ' έξω. Και επειδή ήταν το κυκλίδωμα και τα βλέπαν όλοι πως κατέβαινε το Άγιο Φως και άναβε,
και γι' αυτά υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες. Περισσότερα όμως θα συνομιλήσουμε με τον πατέρα Δαβίδ, τον οποίον έχω μαζί μου, αδελφό της Ιεράς Μονής μας, εδώ στο κανάλι μας Γέρο Νεκτάριος, ο οποίος έχει κάνει μελέτη πάνω σε αυτό το θέμα των αποδεικτικών, των αποδείξεων, των ιστορικών μαρτυριών. Πατέρα Δαβίδ, χαιρόμεθα που είστε σήμερα μαζί μας. Γέροντα, και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ευκαιρία αυτή και την ευλογία που μου δίνετε να μιλήσουμε για ένα τόσο σπουδαίο θέμα όσο είναι το Άγιο Φως, που είναι κάτι πασίγνωστο τα παλαιότερα ίσως χρόνια, που οι άνθρωποι δεν είχαν τόση γνώση όσο σήμερα. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σύγχυση και γύρω από αυτό το θέμα, και έτσι είναι πάρα πολλοί χριστιανοί, πίστοι χριστιανοί, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα ζωντανό θαύμα, αλλά θεωρούν. Και ξέρετε ότι δεν είναι μόνο χριστιανοί, δυστυχώς είναι και κληρικοί μας, ακόμα και κληρικοί, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι μια απλή τελετή, διότι δεν έχουν μελετήσει, και γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να ασχολούμεθα με ένα θέμα αν δεν το έχουμε μελετήσει. Ναι. Να δούμε ιστορικές μαρτυρίες, γιατί αυτό που είπα προηγουμένως, πατέρα Δαβίδ, είναι ότι ούτε ο δικός μας ο Πατριάρχης έμπαινε μέσα. Όχι. Ήταν όλοι απ' έξω, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ήταν όλοι απ' έξω και μάλιστα έξω υπάρχουν από τα κάγκελα, ναι, και περιμένανε την κάθοδο του Αγίου Φωτός, ναι, την οποία την έβλεπε και ο λαός και ο Πατριάρχης, και τότε ξεκλείδωνα. Μέχρι τα τέλη του 15ου αιώνα, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε κανένας στο εσωτερικό του Παναγίου Τάφου, του Τάφου του Χριστού. Και την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου δεν έμπαινε κανένας. Ναι, την ώρα που γινόταν δηλαδή το θαύμα του Αγίου Φωτός, που ερχόταν το Άγιο Φως, περίμεναν απ' έξω. Ο τάφος ήταν κλειδωμένος και όπως είπατε και εσείς, ήταν κυκλίδωμα μπροστά και περίμεναν προσευχόμενοι οι χριστιανοί μαζί με τον Πατριάρχη. Όχι λέγοντας κάποιες ευχές. Όχι, δεν υπήρχαν ειδικές ευχές. Μάλιστα, όχι. Να πούμε την ιστορική, για την ιστορική ακρίβεια, να πούμε ότι μέχρι τον 9ο αιώνα δεν υπήρχαν ευχές. Ναι, μετά τον 9ο καθιερώθηκε. Αλλά μέχρι τον 15ο αιώνα, μέχρι το 1480 δηλαδή, ξέρουμε ότι δεν έμπαινε καθόλου μέσα κανείς, ούτε ο Πατριάρχης ούτε κανείς άλλος. Ήταν κλειδωμένος ο τάφος και περίμεναν να φανεί η ανάφλεξη της καντήλας ή των καντηλιών μέσα του τάφου, και με αυτόν τον τρόπο άνοιγαν και έπαιρναν το Άγιο Φως. Και μάλιστα αναφέρεται από πάρα πολλούς ιστορικούς, και είναι πολύ ωραίο αυτό να το ξέρουμε, ότι δεν ήταν απλώς η ανάφλεξη ενός καντηλιού ή περισσότερων, αλλά το Άγιο Φως εμφανιζόταν και εξακολουθεί να εμφανίζεται και μέχρι σήμερα πολλές χρονιές και με άλλους τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν ένα γαλάζιο φως το οποίο πηγάζει μέσα από τη μαρμάρινη πλάκα ακριβώς στην οποία εναποτέθηκε το σώμα του Χριστού. Το οποίο υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες και μέσα στο βιβλίο, ναι, του κύριου Σκαρλακίδη. Και έβλεπαν πολλές φορές όλο μέσα το κουβούκλιο του τάφου του Χριστού να φωτίζεται από αυτό το φέγγος, από αυτό το φως το γαλάζιο, και ταυτόχρονα να ανάβουν οι καντήλες. Μα και σε προηγούμενο βίντεο που έχουμε κάνει, αδελφοί μου, πέρυσι περί του Αγίου Φωτός, αναφέρομαι στο περιστατικό που είδα το Άγιο Φως σαν μπάλα, σαν φωτιά που γύριζε γύρω γύρω από τον Πανάγιο Τάφο με τα δικά μου τα μάτια, και άναψε τα καντήλια μόνο του το φως που βρίσκονται απ' έξω από το σημερινό κουβούκλιο. Επίσης θέλω να αναφέρω εδώ αυτό που το Σταυριανάκη, τώρα, το δικηγόρο, τον, ναι, κύριο, ναι, Περικλή. Ένα λεπτό πριν να πείτε για τον κύριο Σταυριανάκη, να πω ότι η παρουσία του Αγίου Φωτός, η εμφάνισή του και με τη μορφή μιας πύρινης σφαίρας ή περισσότερων πύρινων σφαιρών μέσα στο χώρο του Ναού της Αναστάσεως, αναφέρεται επίσης πολλές φορές, αρκετές χρονιές, από τους ιστορικούς, από τις ιστορικές μαρτυρίες. Χωρίς τότε να υπάρχουν φλας, χωρίς τότε να υπάρχουν προβολείς, γιατί δεν υπήρχε το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν υπήρχε καν ο ηλεκτρισμός, βέβαια. Δεν υπήρχε ο ηλεκτρισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν ένα φως το οποίο ήταν ορατό τη πάση. Και τότε έμπαινε μέσα ο Πατριάρχης και έβγαζε το Άγιο Φως. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι η μητέρα του κυρίου Σταυριανάκη Περικλή, και το έχει καταγράψει και στις εφημερίδες, την είχε πάει κάτω στα Ιεροσόλυμα, αλλά για κάποιο γεγονός δεν μπόρεσε την ώρα εκείνη της καθόδου του Αγίου Φωτός, ναι, να ευρεθεί στον Πανάγιο Τάφο. Και μητέρα ήταν στεναχωρημένη, ναι, στο ξενοδοχείο του που έμενε η μητέρα του. Και είχε βάλει πάνω στο τραπέζι
σε ένα ποτήρι μέσα τη λαμπάδα της και προσευχόταν εκεί. Και τότε βλέπει να έρχεται το φως και να ανάβει η λαμπάδα μέσα στο ξενοδοχείο. Η λαμπάδα της μητέρας του. Επάνω στο κομωδίνο της. Ανεφλέγει σαν ήταν μάλιστα, έτσι, αν θυμάμαι καλά, 33 κεριά, έτσι όπως ακριβώς τα είχαν πάρει. Ακριβώς. Και το οποίο μαρτυρεί ο ίδιος ο κύριος Σταυριανάκης Περικλής και το έχει καταγράψει δικηγόρος των Αθηνών, ποινικολόγος κτλ. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι γνωστό τη σπάση ότι οι μονοφυσίτες μία περίοδο, όπως γνωρίζουμε, μας έβγαλαν έξω από το ναό. Ναι, αυτό είναι το γνωστό γεγονός που καταγράφεται του 1579. Που βγήκε στην Κολώνα. Ναι, όταν φυσικά ήταν τότε η Τουρκοκρατία και σε εκείνα τα μέρη, στην Παλαιστίνη δηλαδή, ήταν οι Τούρκοι, ήταν οι Οθωμανοί και αυτοί κανόνιζαν πώς θα γίνει η τελετή και ποιος θα μπει μέσα και τα λοιπά. Άνοιγαν και έκλειναν τον Ναό της Αναστάσεως, ήταν στη δικιά τους. Έβαλαν λοιπόν τους μονοφυσίτες. Ναι. Έβγαλαν εμάς απ' έξω. Υπήρχε το κυκλίδωμα πάλι. Όχι, δεν ήταν το κυκλίδωμα τότε. Δεν ήταν ακόμα. Ήταν το κουβούκλιο του Παναγιού Τάφου. Όπως είναι σήμερα. Περίπου όπως είναι σήμερα. Περίπου. Ήταν λοιπόν το κουβούκλιο το οποίο είναι όπως υπήρχε σήμερα. Λοιπόν, τι έγινε τότε. Εάν απλά είναι μία τελετή που όπως είπε κάποιος το ανάβει με το τσακμάκι. Αν ήταν μία τελετή που το ανάβει με μια άλλη πηγή φωτός, όπως είπε κάποιος ιερωμένος, και λέει εγώ ίδιος το ανάβω κάθε φορά και το δίνει ο Πατριάρχης το Άγιο Φως, τότε γιατί δεν το έκανε αυτό και ο μονοφυσίτης εκείνη την περίοδο, ώστε να ανάψει το Άγιο Φως και να πει το πήραμε. Γιατί μας έβγαλανε μας έξω. Γιατί δεν μπόρεσαν να το βγάλουν το Άγιο Φως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η παρουσία των Ελλήνων, βασικά των Ορθοδόξων, αλλά και ειδικά των Ελλήνων, επί 2000 χρόνια στον τάφο του Χριστού, εξαρτάται κατά πάρα πολύ μεγάλο μέρος από το ότι οι Ορθόδοξοι μόνο έβγαζαν το Άγιο Φως. Θα το δούμε αυτό σε κάποιες μαρτυρίες. Πέρασαν τόσοι και τόσοι κατακτητές από τα μέρη εκείνα, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Πέρσες, οι Άραβες, οι Λατίνοι, η Φραγκοκρατία κτλ, οι Παλαιστίνοι, οι Αιγύπτιοι, και όμως εξακολουθούν να είναι οι Έλληνες εκεί και βλέπουμε μέσα από τις ιστορικές μαρτυρίες ότι πάρα πολλές φορές αυτό γινόταν γιατί δεν έβγαινε στους άλλους. Οι Ορθόδοξοι έβγαζαν το Άγιο Φως, οι Ορθόδοξοι Έλληνες έβγαζαν το Άγιο Φως και αναγκάζονταν κατά κάποιο τρόπο να τους παραχωρήσουν το δικαίωμα της τελετής, γιατί έβλεπαν και οι μουσουλμάνοι, ακόμα και αυτοί που δεν ήταν χριστιανοί δηλαδή, έβλεπαν ότι το θαύμα είναι αληθινό. Και μάλιστα έχουμε φοβερές μαρτυρίες οι οποίες καταγράφουν ότι οι μουσουλμάνοι πήγαιναν επί πολλούς αιώνες, πήγαιναν και παρίσταντο στην τελετή και πολλές φορές έμπαινε και ο ίδιος ο Εμμύρης μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου για να πάρει το φως. Και επίσης ότι με μεγάλο ενθουσιασμό έπαιρναν το φως από τον τάφο του Χριστού, γιατί ξέρουμε στο Κοράνιο ότι το Χριστό τον Ιησού το θεωρούν ως προφήτη και το μεταλαμπάδευαν στα τζαμιά τους και άναβαν όλες τις καντήλες των τζαμιών από το Άγιο Φως που έβγαινε στον τάφο του Χριστού. Όλα αυτά και πολλά ακόμα δείχνουν ιστορικές μαρτυρίες ότι επρόκειτο και πρόκειται μέχρι σήμερα για ένα ζωντανό θαύμα. Ότι αποτελεί ένα ζωντανό θαύμα. Διότι εάν πατέρα Δαβίδ ήταν μια απλή τελετή που το ανάβει κάποιος την καντήλα που είναι πάνω στον Πανάγιο Τάφο, τότε θα μπορούσαν άνετα και οι Αρμένοι, οι Μονοφυσίτες, οι Κόπτες και θα διεκδικούσαν τα δικαιώματα της τελετής. Έτσι, να τα κάνουν και αυτοί. Γιατί στο χριστιανικό κόσμο έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες. Αφού το ανάβετε μόνοι σας, γιατί να μην το ανάψουμε κι εμείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ μαρτυρείται όμως ότι ο Σάκης πήγανε άλλα θρησκεύματα ή μονοφυσίτε ή Λατίνοι ή οποιοδήποτε άλλος πήγε να το πάρει το Άγιο Φως, υπήρχε το κυκλίδωμα απ' έξω, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα.
και θα... δεν άναβε. Πείτε μας την περίπτωση του καρδιναλίου σας, ναι, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα που μου λέγατε. Αυτό γερόντα να πούμε όσο πιο σύντομα γίνεται αυτή τη μαρτυρία, την ιστορική μαρτυρία του 1101 μετά Χριστόν. Πρόκειται για ένα χρόνο περίπου αφότου οι Σταυροφόροι κατέκτησαν την Ιερουσαλήμ. Το καλοκαίρι του 1099 οι Σταυροφόροι πήγαν στην Ιερουσαλήμ και την επόμενη χρονιά, το 1100, είναι η πρώτη φορά που θέλησε Λατίνος Πατριάρχης να βγάλει το φως. Πήρε τα δικαιώματα, δηλαδή παραγκώνησε τους Ορθοδόξους, τους Έλληνες και τους Σύριους που υπήρχαν. Από την κυβέρνηση. Ναι. Την τότε κυβέρνηση. Ο Λατίνος Πατριάρχης λοιπόν ήταν ο Δαϊμβέρτος, όπως λένε οι ιστορικοί. Υπάρχουν 9 ιστορικοί που αναφέρουν όλη αυτή την ιστορία και οι οποίοι είναι όλοι τους παπικοί. Δεν είναι δηλαδή Ορθόδοξοι και αυτό έτσι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Άρα είναι Λατίνοι, άρα έχουμε δική τους ομολογία. Ναι, τι γιατί συνέβη, οι ίδιοι θα είχαν συμφέρον να τα πούν διαφορετικά τα πράγματα. Λένε, είναι λοιπόν, με το κυκλίδωμα μπροστά, έτσι, με τα κάγκελα. Ναι. Βλέπουν όλοι, μαζεύεται λοιπόν ο Λατίνος Πατριάρχης. Ο Λατίνος Πατριάρχης. Ο Καθολικός, θα λέγαμε σήμερα. Ο Καθολικός, ναι, με τη συνοδεία του και με όλο το. Το ιερατείο του. Το ιερατείο, το στράτευμα. Έξω πάντοτε από τον τάφο, γιατί κανένας δεν έμπαινε μέσα. Ναι. Θα σας το αναφέρω ένα-ένα. Το 1100, λοιπόν, την πρώτη φορά που πήγε. Την ώρα, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου που επικαλούνταν το Θεό και προσεύχονταν όλοι μαζί απ' έξω περιμένοντας την έλευση του Αγίου Φωτός όπως γινόταν συνήθως από τους Έλληνες όλα τα χρόνια, το Άγιο Φως αργούσε να έρθει. Δεν ερχόταν το Άγιο Φως και πέρναγαν οι ώρες και κάναν δεήσεις οι Λατίνοι και ένιωσε, όπως λένε οι ιστορικοί, ο Πατριάρχης των Λατίνων ότι εξαιτίας των προσωπικών του αμαρτιών ή και του στρατεύματος, επειδή είχαν κάνει πάρα πολλά έκτροπα, είχαν βιοπραγήσει. Είχαν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Είχαν σκοτώσει ξανά και ξανά με κατά τη διάρκεια της Σταυροφορίας και όταν πέρασαν από τις πόλεις της Ελληνικής και από την Αντιόχεια και παντού και στην Ιερουσαλήμ, είχαν κατασφάξει τον πληθυσμό. Θεώρησε τον εαυτό του υπεύθυνο. Θεώρησε λοιπόν υπεύθυνο τον εαυτό του και το στράτευμα και. Σήμερα άραγε. Εάν δεν βγαίνει το Άγιο Φως και δεν ανάβει η καντήλα, έχει θεωρήσει κανείς Πατριάρχης, αφού έβγαινε, γιατί αν όντως το ανάβουν, όπως λένε μόνοι τους, έχει θεωρήσει κανένας Πατριάρχης ότι είναι υπεύθυνος των δικών του αμαρτιών, ότι δεν ανάβει. Τώρα με αναγκάζεται να κάνουμε μια παρένθεση και να Άγιο πούμε Φως. Ότι το Άγιο Φως κάλλιστα μπορεί, αν ο Θεός αποδοκιμάζει κάποιο πρόσωπο, να μην βγαίνει μέσα στον Πανάγιο Τάφο εκείνη τη στιγμή και να βγαίνει απ' έξω. Γιατί, από ό,τι λένε, συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Τέλος πάντων, ας κλείσουμε. Το φως, να σας πω. Πάντως έρχεται κάθε χρόνο. Έρχεται κάθε χρόνο. Και αν δεν το ανάψει την καντήλα, ένα και των αμαρτιών, έρχεται, διότι όπως σας είπα, το είδα και εγώ. Έχουμε του κυρίου Σταυριανάκη, έχουμε μύρια όσα. Και με πολλές μορφές ανάβει τις λαμπάδες των πιστών, ανάβει κανδύλες μέσα στο χώρο ακριβώς, του ναού. Ακριβώς. Και σήμερα υπάρχουν και βιντεοσκοπήσεις. Βιντεοσκοπήσεις που φαίνεται καθαρά μέσα και πολύ καθαρά. Το Άγιο Φως, το οποίο δεν είναι. Διότι αυτά τα γεγονότα, οι αστραπές, τα φώτα που φωτίζεται και τα λοιπά, οι σφαίρες που περνάνε, δεν είναι βίντεο, ούτε προβολής από βίντεο. Διότι γινόντουσαν και τα χρόνια που δεν υπήρχε ηλεκτρισμός και υπάρχουν μαρτυρίες προς τούτο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι ειδικοί μπορούν να εξηγούν και επισημαίνουν ότι είναι ένα φως που δεν δημιουργεί σκιές. Έτσι. Αυτό μπορεί κανείς να το προσέξει στα βίντεο. Ότι δεν δημιουργεί σκιά. Γέλατε στο Λατίνο. Ο Λατίνος λοιπόν, ο Πατριάρχης Δαϊμβέρτος εκείνη τη χρονιά, την πρώτη χρονιά, το 1100, διέταξε όλο το στράτευμα να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους στους κληρικούς. Και αφού έγινε αυτό, παρακάλεσαν ξανά το Θεό και επέτρεψε ο Θεός αργά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου να έρθει το Άγιο Φως εκείνη τη χρονιά, είναι το 1100. Την επόμενη χρονιά, το 1101, ξανά το ίδιο πρόσωπο, ο ίδιος Λατίνος Πατριάρχης, πρωτοστατεί στην λεγόμενη τελετή, ας πούμε, του Αγίου Φωτός και είναι η πρώτη χρονιά στην ιστορία που το Άγιο Φως δεν έρχεται το Μεγάλο Σάββατο καθόλου. Δεν ήρθε καθόλου το Μέγα Σάββατο. Πέρασε το Μέγα Σάββατο και με πάρα πολύ θλίψη όλων των χριστιανών. Αυτά, αδελφοί μου, είναι καταγεγραμμένα και επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να τα διαβάσετε μέσα στο βιβλίο αυτό
του κυρίου Σκαρλακίδη. Μπορείτε να το δείτε αυτό το βιβλίο. Είναι ιστορικά γεγονότα και μάλιστα από ξένους ιστορικούς, Λατίνους, Μουσουλμάνους, οι οποίοι η διεισόμαση ή βλέπαν τα γεγονότα και τα έχουν καταγράψει, τα έχει μεταφράσει στα ελληνικά και μας τα έχει κατοχυρώσει. Καλό είναι αυτό κάθε ρασοφόρος, κάθε κληρικός μας να έχει αυτό το βιβλίο ως μαρτυρίες των όσων γίνονται στα Ιεροσόλυμα, που αποδεικνύουν ότι δεν είναι μία απλή τελετή. Εμείς εξαιτίας του θαύματος κάνουμε τελετή στην Ελλάδα και δίνουμε από το καντήλι το Άγιο Φως. Αυτό είναι τελετή. Εκεί δεν είναι τελετή. Εκεί είναι ένα πραγματικό θαύμα. Και να πούμε ότι αυτό το εξαιρετικό βιβλίο έχει αδιάσυστες μαρτυρίες. Έχει κάνει την τρομερή δουλειά ο συγγραφέας να βρει τα αυθεντικά έγγραφα από βιβλιοθήκες σε όλη την Ευρώπη, να τα φωτογραφίσει και να τα μεταφράσει μέσα εδώ. Τα οποία υπάρχουν. Σε κάθε σελίδα μπορεί να τα βρει κανείς και δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι είναι αληθινές οι πηγές. Και να πούμε ότι μέχρι το 16ο αιώνα που έχει μαρτυρίες, από τον 4ο μέχρι το 16ο αιώνα, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση κάποιος άλλος ιστορικός, έστω μέχρι το 17ο αιώνα, να έχει γράψει τα ακριβώς αντίθετα. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο γεγονός. Δεν υπάρχει πρόσωπο που αμφισβητεί, την έλευση του φωτός ως θαύμα. Έτσι, ως θαύμα. Όλοι το δέχονται σαν θαύμα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε αυτό το γεγονός του 1101, που είναι τόσο σπουδαίο για να καταλάβουμε την αυθεντικότητα του θαύματος. Το καταγράφουν λοιπόν αυτό 9 χρονογράφοι. Λένε λοιπόν ότι το 1101 δεν ήρθε καθόλου το Άγιο Φως το Μέγα Σάββατο, και είναι η μόνη χρονιά που συνέβη και αυτό. Είναι με κυκλίδωμα. Με τα κάγκελα. Το 1101 ήταν με κυκλίδωμα και φαινόταν. Απ' έξω ο Λατίνος. Απ' έξω ήταν ο Λατίνος. Ο Ορθόδοξος που είναι. Ο Ορθόδοξος είναι παραγκονισμένος μαζί με οι Έλληνες, και οι Σύριοι αναφέρουν τα ιστορικές πηγές ότι βρίσκονταν παραγκονισμένοι και εχμάλωτοι σε μια άκρη του χώρου του Ναού της Αναστάσεως και έκλαιγαν, λέει, βλέποντας ότι για πρώτη φορά το θαύμα δεν έγινε. Με μεγάλη θλίψη λοιπόν ζούνε αυτό το τρομερό φαινόμενο, ότι ο Θεός δεν έστειλε το θαύμα που όλοι ξέρανε ότι γίνεται και όλοι το περιμένανε. Αλλά η λεπτομέρεια είναι που έχει τη σημασία. Ποια είναι η λεπτομέρεια? Ότι την επόμενη μέρα, την Κυριακή του Πάσχα του 1101, συνεχίζουν οι Λατίνοι να βρίσκονται έξω από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, του Τάφου του Χριστού, και να κάνουν επικλήσεις και να παρακαλούν μαζί τον Θεό. Μαζί με τον Πατριάρχη. Ναι, να παρακαλούν τον Θεό να στείλει. Θυμάμαι σαν τους ιερείς του Βάλ και με τον προφήτη Ηλία. Ναι. Λοιπόν, αποφασίζουν κάποια στιγμή ο Πατριάρχης, με πρωτοβουλία του Πατριάρχη του Λατίνου, να κάνουν μια λιτανία μέσα στην πόλη. Και μάλιστα λένε οι ιστορικοί ότι πήγανε προς τον ναό του Σωτήρος, εννοούνε το τέμενος του Ομάρ. Εκεί που είναι το τέμενος σήμερα, το είχαν μετατρέψει οι Σταυροφόροι σε χριστιανικό ναό του Σωτήρος. Η απόσταση είναι 500 μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο μέχρι το ναό αυτό. Πηγαίνουν λοιπόν μια λιτανία, να λιτανεύσουν στην πόλη, να παρακαλέσουν τον Θεό να κατεβάσει το Άγιο Φως. Με το που φεύγουν λοιπόν όλοι οι Λατίνοι, όλοι οι Παπικοί μέσα από τον Ναό της Αναστάσεως, βρίσκουν την ευκαιρία οι Ορθόδοξοι, οι Έλληνες, και έρχονται κοντά στο κουβούκλιο, έξω από την κλειδωμένη και κλειδόπορτα, και επικαλούνται τον Θεό. Βλέπουν μέσα τον τάφο όμως και την καντήλα σβησμένη. Και αναφλέγεται η καντήλα. Όταν ξεκίνησαν οι Έλληνες. Όταν οι Έλληνες παρακάλεσαν τον Θεό και είχαν φύγει οι Λατίνοι, με το που φύγανε λοιπόν οι Λατίνοι, ανεφλέγει η καντήλα. Αλλά ο Έλληνας δεν είχε δυνατότητα, ο δικός μας Πατριάρχης, να μπει μέσα και να το πάρει, γιατί ήταν κλειδωμένα και το κλειδί το είχε, όπως αναφέρουν όλοι οι ιστορικοί, οι παπικοί ιστορικοί, ο Λατίνος Πατριάρχης. Στην τσέπη του ο Δαϊμβάρτος, ο Λατίνος Πατριάρχης. Εν τω μεταξύ τρέχουν και ειδοποιούν αυτούς που κάναν τη λιτανία τους παπικούς ότι άναψε το φως και ελάτε. Αυτοί έρχονται γρήγορα πίσω, βρίσκουν, αναμένει την καντήλα μέσα στον και τάφο. Και τον Πατριάρχη των Ορθοδόξων εκεί. Με μεγάλη χαρά όλους τους Ορθοδόξους που ήταν εκεί και περίμεναν, χωρίς να μπορούν να το πάρουν. Βγάζει λοιπόν το κλειδί από την τσέπη του, ανοίγει την κυκλειδόπορτα του Παναγίου Τάφου. Ο Λατίνος. Ο Λατίνος Πατριάρχης παίρνει το Άγιο Φως, το μεταδίδει ο ίδιος παντού. Και μετά από αυτή την ιστορία παραδίδει το δικαίωμα της τελετής στους Ορθοδόξους, στους Έλληνες.
ξανά. Γιατί ακριβώς θεώρησε τον εαυτό του υπεύθυνο που ο Θεός αποδοκίμασε την ενέργεια αυτή, το να διώξουν τους Ορθοδόξους δηλαδή, και τους παρέδωσε ξανά το δικαίωμα της τελετής του Αγίου Φωτός, ενώ υπήρχε λατινοκρατία, λοιπόν συνεχίζουν οι Έλληνες να βγάζουν το Άγιο Φως. Και μέχρι σήμερα βεβαίως. Άρα πατέρα Δαβίδ, μετά ακολουθεί και αυτό των Αρμενέων, έτσι που βγήκε στην κολόνα. Προτού να πούμε γι' αυτό ένα λεπτό μόνο, να πω το εξής, ότι εδώ πιστοποιείται κάτι φοβερό, ότι πρώτα-πρώτα αποδοκίμασε ο Θεός τους Λατίνους και δεύτερον ότι δεν υπήρχε τρόπος, όπως οι ίδιοι το αναφέρουν, δεν υπήρχε τρόπος να ετοιμαστεί κάποιο κόλπο, γιατί οι Έλληνες δεν ξέρανε ποια ώρα θα γίνει αυτό, ούτε και μπορούσαν να το κάνουν, ούτε μπορούσαν να μπουν μέσα. Επομένως, από όλη αυτή την καταγραφή των παπικών, των Λατίνων χρονογράφων, καταλαβαίνουμε ότι είναι αληθινό θαύμα, αδιαμφισβήτητο θαύμα, τουλάχιστον αυτή τη χρονιά φαίνεται τόσο καθαρά. Όπως το ίδιο έγινε, όπως είπα, και με τους Αρμενέους, το είπαμε στην αρχή, όπου βγήκε τελικά το Άγιο Φως έξω στην κολόνα, εκεί που ευρισκόταν ο Ορθόδοξος Πατριάρχης. Και διεράγει η κολόνα. Και διεράγει, και έως και σήμερα. Πρόκειται για αυτή την κολόνα που βλέπουμε τη σχισμή της στην είσοδο του Ναού της Αναστάσεως. Άρα λοιπόν, με αυτά τα γεγονότα και άλλα πολλά, ακριβώς αναφέρει 70 ιστορικές μαρτυρίες, έτσι, μαρτυρούν ξεκάθαρα ότι δεν ανάβει το Άγιο Φως ο Πατριάρχης σαν μια απλή τελετή, όπως ανάβουμε εμείς τα καντήλια. Όχι, της Αγίας δεν Τραπέζης. Το ανάβει ο Πατριάρχης σαν απλή τελετή. Είναι στον τάφο του Χριστού ένα ζωντανό θαύμα, το οποίο ακριβώς μας υπενθυμίζει και επισφραγίζει τι άλλο, το γεγονός της Αναστάσεως. Γιατί γίνεται εκεί που τοποθετήθηκε το σώμα του Χριστού. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα για το αν πράγματι πρόκειται για τον αυθεντικό τάφο του Χριστού. Εδώ, εγώ δεν θα πω περισσότερα, γιατί ο χρόνος μας δεν είναι αρκετός, αλλά όσοι μελετήσουν το βιβλίο αυτό, αρχαιολογικές και ιστορικές μαρτυρίες, χωρίς αμφισβήτηση, πιστοποιούν και ότι πρόκειται για τον αυθεντικό τάφο. Είναι το σημείο στο οποίο εναποτέθηκε το σώμα του Χριστού. Λοιπόν, όταν ένα θαύμα επαναλαμβανόμενο επί 2000 χρόνια γίνεται σε αυτό το σημείο, εκεί δηλαδή που είναι η πηγή της Αναστάσεώς μας, ο τάφος του Κυρίου μας, ο τάφος του Χριστού, είναι πολύ κρίμα εμείς που λεγόμαστε χριστιανοί να αμφισβητούμε, επειδή δεν γνωρίζουμε, επειδή έχουμε άγνοια, επειδή έχουμε ημιμάθεια, επειδή έχουμε αδιαφορία, για να μάθουμε κάτι που οι παλαιότερες γενιές το ξέρανε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, γέροντα, εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι πηγαίνανε καραβάνια ολόκληρα, εποχές που δεν υπήρχαν μέσα, για να πάρουν το Άγιο Φως και για να βαπτιστούν στον Ιορδάνη. Και γυρνώντας ονομάζονταν χατζίδες και στα χωριά τους υποδέχονταν με τιμές, ότι ήταν ιερά πρόσωπα. Με λάβαρα, λοιπόν, με τα εξαπτέρυγα έβγαινε ο παπάς του χωριού στην είσοδο για να υποδεχτεί τον προσκυνητή ή τους προσκυνητές. Γιατί γνώριζαν όλοι το θαύμα, ότι ήταν θαύματα, ότι ήταν ο τάφος του Πατέρα Χριστού. Πατέρα Δαβίδ, να σας ευχαριστήσω και πιστεύω ότι αξίζει κανείς να μελετήσει, αδελφοί μου και φίλοι μου, αυτό το βιβλίο για να έχουμε πλήρη γνώση. Εάν στις ημέρες μας ή οποιαδήποτε εποχή, εάν κάποιος λόγω των αμαρτιών του δεν μπορεί να βγάλει το Άγιο Φως και το ανάβει, ας δώσει έλεος ο Θεός. Όμως το Άγιο Φως βγαίνει και αν δεν ανάψει την καντήλα του Παναγίου Τάφου, το Άγιο Φως έρχεται και γίνεται ορατό στους πιστούς. Ανάβει κεριά των πιστών, ανάβει καντήλια όπως είδε η ταπεινότης μου και πολλά άλλα θαύματα. Αλλά αυτά ας τα δουν, ότι δεν είναι μια απλή τελετή, αλλά είναι ένα ζωντανό θαύμα το οποίο γινόταν και γίνεται. Και θέλω να πιστεύω ότι και οι σύγχρονοι πατριάρχοι είναι μάρτυρες αυτού του γεγονότος. Σας χαιρετούμε, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Δείτε το βίντεο αυτό, ανεβάστε το στο Facebook και όχι μόνο να το ανεβάσετε ώστε να διαδοθεί η αλήθεια και η μαρτυρία ότι δεν πρόκειται περί μιας απλής τελετής αλλά περί ενός θαύματος, ανεβάστε το και γίνετε κι εσείς φίλοι και ακόλουθοι του καναλιού μας. Πατώντας τα κατάλληλα κουμπάκια,
ώστε να ενημερώνεστε για κάθε καινούριο βίντεο το οποίο ανεβάζουμε στο κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος. Χρόνια πολλά, καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα να έχουμε όλοι μας. Χαίρετε.